Καλώς ήρθες στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Στη χώρα κάποιου ξεχασμένα γόνα. Έννοια που είναι χρόνια τώρα πεθαμένες από τις φωνές των ανθρώπων που ο αέρας παρασένει στον καιρό των προβλημάτων. Μα και της δυστυχίας, ευτυχία και ελπίδα είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Στον καιρό που όλοι ζούμε πάντα εις βάρος των άλλων. Και μάθαμε να είμαστε υπηρέτες των μεγάλων. Η μητέρα των πολιτισμών και της δημοκρατίας. Είναι τώρα κράτος άντσο με μόρφια πολιταρχίας. Με μπάτσουν αν οι φυλακές των πολιτικών. Που ξέχασαν όμως την προστασία των πολιτών. Εξωστρακισμένες σφαίρες παίρνουν αθώες ψυχές για τα εγκλήματα που κάνουν. Δεν μπαίνουν ποτέ στις φυλακές. Κάποιοι μας μιλήσανε για σύνταγμα και νόμους. Το έδωλο είδα θεούς όμως όχι παρανόμους. Αν δεν έχεις βίσμα θα είσαι ξεγραμμένος. Στο φαύλο κύκλο του σήμερα φυλακισμένος. Ρίχνουμε το φταίξιμο συχνά στην παλιά γενιά. Μα και οι νέοι σήμερα είναι τα ίδια σκατά. Ιδεολογίες είναι πια λογότυπα και μόδες. Τα μυαλά μας όμως κρύβουνε τις πιο μεγάλες βόμβες. Καλώς ήρθες στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Που για χρόνια θα κινούμαστε στη δίνη του κυκλώνα. Στα χρόνια της ντροπής, μα και της αμάθειας. Το καθεστώς του έσχους και της αδράνειας τους καιρούς. Που η γνώση είναι πλέον μόνο προϊόν. Μα η μόρφωση και η παιδεία είναι μόνιμα απόν. Όσο χάνουμε τη δύναμη, αυτοί είμαστε τα πτώματα. Γι' αυτό και θα κινόμαστε κατώτερα τα στρώματα. Ρατσισμός και βία υπάρχουν στα σχολεία. Αδύναμα παιδιά είναι παντά ηλία. Φυλακισμένες προσωπικότητες υπάρχουν στα θρανία. Αν όμως το παίρνουνε στην ηρωνία. Υπνοτισμένα στα ναρκωτικά και την πορνεία. Κανείς δεν βλέπει γύρω του ποτέ την αδικία. Τρώτη μας πασάρουνε μέσα από την TV. Προπαγάνδα μες στο πιάτο μας σημαίνει τροφή. Ρούχα, μουσική, παρές, ιδέες και θρησκεία. Μέσα από όλα αυτά μάθαμε την ειδωλολατρεία. Δείξε δύναμη, μην περιμένεις τους ηγέτες. Όλοι τους τώρα είναι της εξουσίας τους επέτες. Άνθρωπε, αν το θες, γίνε πολίτης ενεργός. Αν δεν το κάνεις σύντομα, πολύ απλά θα σε νεκρός.